Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, αυτή την εβδομάδα γιορτάζουμε δύο μεγάλες γιορτές, δύο μεγάλες επιτίους. Πρώτον, τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τόσων άλλων περιοχών της πατρίδας μας της Ελλάδας το 1912-13. Και γιορτάζουμε και την επέτειο του Όχι του 1940. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαθητή του τον Τιμόθεο και θέλω να ξέρετε ότι ο Τιμόθεος ήταν απόλυτα πιστός στο Χριστό και στον Απόστολο Παύλο. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Τιμόθεος έγινε επίσκοπος 18 ετών, διότι η πίστη του ήταν τόσο θερμουργή, τόσο μεγάλη, τόσο δυνατή. Και όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος, σε ένα σημείο του λέει, «Εύχομαι ο Θεός να σου χαρίσει σύνεση εν πάση σε όλα τα ζητήματα». Και σήμερα θέλω λιγάκι να αναλύσουμε τη λέξη αυτή σύνεση και μετά να δούμε πού, σε ποια πράγματα πρέπει να είμαστε συνετοί. Η σύνεση παράγεται από την πρόθεση συν και το ρήμα ημί, το οποίο σημαίνει είμαι στον εαυτό μου, δεν ξεφεύγω από τον εαυτό μου. Αυτό στην ουσία σημαίνει σύνεση. Και εμείς στη ζωή μας πρέπει να είμεθα συνετοί, να μην παρατραβάμε τα πράγματα, να μην τα σπρώχνουμε, να μην τα εξωθούμε, αλλά να βλέπουμε πάντοτε ποιο είναι το σωστό και το συμφέρον για μας, για τους ανθρώπους γύρω μας και κυρίως για την ψυχή μας. Σε ποια πράγματα πρέπει να είμαστε συνετοί? Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Να κοιτάζουμε τον εαυτό μας, να τον έχουμε όπως τον θέλει ο Θεός, για να μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή σωστά, αλλά και να κληρονομήσουμε και την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Θα μπορούσα να σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε, αλλά σας τα έχω πει πολλές φορές. Σύνεση όμως πρέπει να έχουμε στην οικογένειά μας, να μπορούμε ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλον, ο ένας να βοηθεί τον άλλον, και όλοι μαζί να ζούμε αρμονικά, μία οικογένεια με πίστη στο Θεό, με αγάπη αναμεταξύ μας. Σύνεση όμως πρέπει να έχουμε και σε όλα τα άλλα πράγματα και σας είπα μερικά από αυτά και δεν θα τα επαναλάβω σήμερα, όπως στο θέμα εδώ της Εκκλησίας μας στον Καναδά, της Αρχιεπισκοπής μας στον Καναδά, της δύσκολης αυτής περίοδου την οποία περνούμε τώρα με τον κορονοϊό και πρέπει να είμεθα συνετοί. Φρόνεμοι όσοι όφες και αθώοι όσοι περιστερές, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός. Μη τραβάει ο ένας απ' εδώ και ο άλλος απ' εκεί. Όλοι να είμαστε στην Εκκλησία και να τηρούμε την τάξη και την πίστη της Εκκλησίας. Αλλά είναι καιρός για μένα
Να πω δύο λόγια για την 26η Οκτωβρίου, τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την 28η Οκτωβρίου. Και σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε συνετοί. Ξέρετε ότι έχουμε έναν αιώνιο εχθρό, την Τουρκία, τους Τούρκους, οι οποίοι το 1400 τόσο κατέλαβαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και από τότε έχουμε υποφέρει τόσο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους. Ακούσατε όμως τον κύριο Ερντογκάν, ο οποίος πολλές φορές μεγαλάφχησε και είπε ότι μη φωνάζουν οι Έλληνες, γιατί το 1922 τους πνίξαμε στη θάλασσα, στη Σμύρνη και στα υπόλοιπα μέρη. Τα λέει αυτά ο κύριος Ερντογκάν, αλλά πρέπει να σκεφτεί και αυτό συνετά, όπως ο καθένας από μας πρέπει να σκέφτεται συνετά. Σκέφτεται ο Ερντογκάν τι έπαθε η Τουρκία το 1912, το 1913. Δεν τους πετάξαμε εμείς από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, από την Ήπειρο. Δεν τους πέταξαν οι βαλκανικοί λαοί από εκεί και τους έφθασαν στην Μικρά Ασία. Ναι, μεν αυτοί το 22 κέρδισαν, διότι έκαναν συμμαχία με την Ρωσία και πήγαν εναντίον της Αρμενίας και εναντίον της Ελλάδας. Και τώρα βλέπετε τι φωνάζει και τι λέει ο Ερντογκάν. Αλλά ας πάμε λιγάκι στην 28η Οκτωβρίου και ας επιστρέψουμε σε αυτά. Ποιος περίμενε το 1940 η Ελλάδα να κάνει αυτό το μεγάλο κατόρθωμα το οποίο έκαμε, που σταμάτησε τους Ιταλούς και δεν μπόρεσε να μπουν μέσα στην Ελλάδα, που η Ελλάδα ήταν τόσο μικρή και είχε τόσο λίγο στρατό και εκείνοι είχαν περισσότερο από 8 εκατομμύρια λόγχες. Γι' αυτό υπάρχει και το τραγούδι το οποίο λέγει «Στρατός, φτερά και ναυτικό, κρατούν γερά τη λόγχη για να απαντήσουν στον εχθρό το τρίτο μέγα όχι». Ποιο ήταν το πρώτο? Ήτανε με τους Πέρσες, το Μολόν Λαβέ του Λεωνίδα. Το δεύτερο ήτανε με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, το όχι του Μεταξά και της Ελλάδας. Το τρίτο πρέπει να είναι τώρα. Και ο Ερντογκάν να σταματήσει αυτά τα οποία λέγει και η Ελλάδα με σύνεση να προσπαθήσει η ίδια να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό με τον τρόπο που πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Βλέπετε αγαπημένοι μου χριστιανοί ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι εκείνες οι οποίες είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν. Πιστεύω στο τέλος θα βοηθήσουν, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για την πατρίδα μας, για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για την οικογένειά μας. Να σας θυμίσω αυτό το οποίο λέγει ο εθνικός μας ποιητής, γιατί δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρία τε σκουρταλεί. Δεν είναι εύκολο να μας βοηθήσουν οι μεγάλες δυνάμεις όταν εμείς έχουμε ανάγκη. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι κοιτάζουν τα συμφέροντα τα δικά τους. Εμείς όμως πρέπει με πίστη στον εαυτό μας, με πίστη στο Θεό μας, στο Χριστό μας, στην Ορθοδοξία μας, με πίστη στα ιδανικά μας, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γι' αυτό όμως πρέπει να έχουμε και εμείς αυτό το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος
στο μαθητή του τον Τιμόθεο. Σύνεση εν πάση. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά να κάνουμε μεγάλα έργα. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, παρακαλώ όλους σας, παρόλο ότι φέτος δεν θα γιορτάσουμε όπως έπρεπε και όπως πρέπει τις γιορτές και του Αγίου Δημητρίου και την 28η Οκτωβρίου λόγω του κορονοϊού, όμως μέσα στην ψυχή μας να καίει αυτή η φλόγα της Ορθοδοξίας, αυτή η φλόγα του Έλληνα, της Ελλάδας, αυτή η φλόγα της πίστης μας προς τον Θεό. Με σύνεση, με ταπείνωση, με αγάπη, αλλά και με θάρρος να αντιμετωπίζουμε τα ατομικά μας προβλήματα, αλλά και τα προβλήματα των κοινοτήτων μας, της Αρχιεπισκοπής μας και πάνω απ' όλα της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Γι' αυτό παρακαλώ, μην ξεχνάτε την πίστη σας στο Θεό. Μην ξεχνάτε στην προσευχή σας να αναφέρεστε καθημερινά για τα προβλήματά μας αυτά. Μην ξεχνάτε να αφήνετε τον εαυτό σας στο Θεό και να προσεύχεστε για τη βοήθεια του Θεού. Και ο Θεός δεν θα μας αφήσει, δεν μας έχει αφήσει ποτέ, παρά μόνο όταν εμείς τον αφήνουμε και όταν εμείς τον εγκαταλείπουμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσ' μας σύνεση, δώσ' μας ταπείνωση, δώσ' μας αγάπη, δώσ' μας πίστη στο Θεό, δώσ' μας θάρρος να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα με θάρρος, με σύνεση, με υπομονή, με πίστη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνο λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Σκοπεύουν και τους ανθρώπους πόλεμουν, συνένοχους γυρεύουν. Μετά την Επανάσταση άγγελοι και δαιμόνοι, οι μεν φωτίζουν τον λαό, οι δε σκορπίζουν σκότος. I'm sure you have heard me many times saying that we need two things, humility and prudence. And I have told you that humility is the basis of every virtue, and prudence is the combination of every virtue. As we celebrate this week the feast day of Saint Demetrius, and the Ochin Day of 1940, I would like to draw you to draw your attention to something that Saint Paul says to Timothy, his disciple. May I say that Timothy was a young man, full of faith, love, humility, and prudence. And he became a bishop, as tradition has it, when he was only 18 years old. And Saint Paul says to him, "May God give you prudence in everything." Prudence, beloved in the Lord, is something that each and every one of us needs. We should always act cautiously and conscientiously, and we should know what we are doing. Prudence does not allow us to do things that are not proper. We should always act in a proper way.
But as I said before, we celebrate the feast day of Saint Demetrius and at the same time the liberation of Salonika, Macedonia and Epirus from Turks in 1912-1913. I'm sure you have heard the president of Turkey, Mr. Erdogan, who many times has said that our neighbors, the Greeks, must remember that in 1922 we threw them in the sea in Smyrna and the other places of Asia Minor. This is true, but they were able to do it because they cooperated with the then USSR, and Turkey and the USSR went against Armenia and Greece. However, Mr. Erdogan should never forget that in 1912-1913, the Greeks and the nations, the Balkan nations, threw them out of their places that they were there for centuries. Does he remember that? Then he should remember one other thing as well, that in 1940, Greece was always a very small nation, and Italy went against it. So many soldiers, but the answer of Greece was, no, you are not going to go through Greece the way you want. And though Italy had so many armies and Greece was so small, Italy was not able to go and conquer Greece. It was only Germany that did that. So, Mr. Erdogan must remember that now that he is doing so many things and he says so many things against Greece and against Mediterranean. Maybe you remember this beautiful song that says, the soldiers, the pilots, and the navy people hold their guns strongly in their hands and they are ready to repeat the third no. Which were the first two no's? The first one was the one that Leonidas of Sparta said to the Persians, Molon lave, come and get it if you can. And they were not able to get Greece. The second one is the no that Metaxas and the whole of Greece said to Italy. And it is well known what happened. If Mr. Erdogan wants to do something in the Aegean, we must have faith in God. We must have faith in ourselves. We must have faith in our army. And we should answer with one word, no. And do everything possible that we will make him be ashamed of himself. Of course, you know that the big powers, we're asking them to help us. And it seems that their answer is neither here nor there. Should I remind you of what our national poet says? The big powers and their doors are not open when needs them. But as we have done it with the Persians, and as we have done it with the Italians, we will do it with the Turks if God allows this to happen. However, we should not talk loudly about this. We should not be very proud about things, but we should be humble and prudent
and be prepared to sacrifice ourselves once more for the faith in Christ, for the freedom of our country, for the honor of our family. Therefore, let us celebrate this week, though we will not be able to celebrate as we did the previous years because of coronavirus. We're not going to have parades and stuff, but let us keep this fire in our hearts and celebrate the Ochi Day and celebrate the liberation of Salonika and the rest of the parts of Greece that were liberated in 1912, 1913, and let us be prepared for anything that we will face it with courage, with faith in God, with faith in ourselves. Let's go back to what St. Paul said to his disciple Timothy. Be prudent in everything. Let us be prudent in everything, but let us not lose courage. Let us have faith in God. Let us pray every day. Let us be prepared to face any danger that will come our way. God will not allow us to perish, as long as we don't forget Him and as long as we are with Him. Pray, pray for yourselves, for your families, for our church in Canada, for the Christian faith, for our fatherland Greece, and for all the world to live in peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, we thank you for everything, and we ask that you give us prudence, humility, and courage. Be always with us. You are the one that can inspire us for many and great things. Thank you, Lord Jesus Christ, only true God. Πνεύματα πάντα φωτεινά, οι άγγελοι θα είναι. Πνεύματα πάντα πόνηρα, οι δαίμονες θα είναι. Κι όσοι δεν παραδέχονται αγγέλους και δαιμόνους, τη Βίβλο να διαβάσουνε και τους πατέρες όλους. Εσύ που δημιούργησες αγγέλους και το σύμπαν, άγγελους φυλακές πιστούς, τι λέει στους ανθρώπους. Να μην μπορούν οι δαίμονες ποτέ να τους πλανεύουν, να έχουν την πίστη την ορθή και σένα να λατρεύουν. Τον κορονοϊό έχουμε προβλήματα. Την περασμένη Κυριακή ήμουν στο Kitchener. Ήρθαν οι άνθρωποι όσους επέτρεπε ο νόμος να μπουν μέσα στην εκκλησία. Αλλά είναι μια κοινότητα πολύ οργανωμένη και πολύ προοδευτική. Θερμά συγχαρητήρια. With the coronavirus we have problems. Last Sunday I was in Kitchener. The people came, but only those who were allowed to come in because of the laws of the country. This community is a wonderful community, well organized and very progressive. Την Παρασκευή, η γιορτή του Αγίου Ιακώβου, λειτουργήσε στον Άγιο Γεώργιο του Μοντρεάλ ο επίσκοπος Ζινοπόλεως κύριος Ιάκωβος, ο οποίος γιορτάζει τη γιορτή του και μέσα στο ιερό είμεθα συμπροσευχόμενοι ο επίσκοπος Κεράμων κύριος Βαρθολομαίος και εγώ. Μετά τη Θεία Λειτουργία οι τρεις μας ετελέσαμε μνημόσυνο για τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο και για τον αείμνηστο Πατριάρχη Δημήτριο.
Last Friday, it was St. Iacobos Day, and Bishop Iacobos of Zinoupolis did the Divine Liturgy in St. George's, Montreal. Bishop Bartholomeos of Keramos and I were in the altar praying together. After the Divine Liturgy, we had a memorial service for the late Archbishop Iacobos and the late Patriarch Demetrios. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, φέτος δεν μπορούσαμε να έχουμε τις παρελάσεις μας, αλλά είχαμε και έχουμε τις δοξολογίες μας και παρακαλώ όλοι να φροντίσετε αυτό και περισσότερο οι αδελφοί ιερείς. Because of coronavirus, we could not have our parades here, but we did have the doxologies. And if in a church doxology was not done last Sunday, it should be done this Sunday that is coming. Παρακαλώ, φροντίστε τα παιδιά σας να είναι στο κατηχητικό σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, και φροντίστε να είναι πάντοτε μαζί σας με προσευχή στο σπίτι και στην εκκλησία. Please, think seriously. Think of your children. Make sure that they are in the Greek schools and the Sunday schools. And make sure that they pray with you every morning and every evening at home and every Sunday go to church. Έχω παρακαλέσει τους αδελφούς ιερείς να κάνουν περισσότερες θείες λειτουργίες και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εκκλησιαστούν, επειδή δεν μπορούν όλοι να εκκλησιαστούν τις Κυριακές λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. I have asked the Reverend Fathers to do more liturgies, even during the week, so the people can go and participate in the Divine Liturgy, because it is not possible for everyone to participate in the Divine Liturgy on Sundays because of coronavirus. Parthenon